Αλλά εφόσον μου δίνεται την ευκαιρία αυτή, θα πρέπει να πω ότι ναι, με ενδιαφέρει η Δημαρχία της Αμοχώστου και θέλω να τονίσω το εξής, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Και αν θέλουν οι πολιτικές δυνάμεις να αγκαλιάσουν την υποψηφιότητα, καλώς. Μάλιστα. Το τονίζω και το υπογραμμίζω ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Έτσι, για να μπορέσω να λειτουργήσω με την ψήφο του λαού και όχι ως εγκάθετος των οποιοδήποτε κομμάτων. Θα είστε, γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα έχει κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες και με ενοχλεί προσωπικά. Έτσι, με ενοχλεί προσωπικά αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι ούτε του χαρακτήρα μου, ούτε της προσωπικότητας μου. Ούτε και του ονόματος που έχω. Και αυτό θα το διαφυλάξω οπωσδήποτε. Άρα θα είστε υποψήφιος. Θα θέσετε αυτόν. Μέχρι αυτήν τη στιγμή λέγω ότι θα είμαι υποψήφιος. Έτσι. Ανεξάρτητος όμως και όποιος σε στηρίξει είναι ευπρόσδεκτος. Ανεξάρτητος. Και το λέω και το υπογραμμίζω και δεν θα το ξαναεπαναλάβω στη σημερινή μας συνάντηση. Τι σημαίνει Αμοχώστου για εσάς? Κοιτάξτε, εμείς ζήσαμε την Αμοχώστου. Εγώ έφυγα 18 χρονών από την Αμοχώστου. Δηλαδή περπατήσαμε την Αμοχώστου. Ζήσαμε την Αμοχώστου. Τι ξέρω με κλειστά μάτια, μπορώ να διακινηθώ μέσα στην Αμοχώστου. Έτσι. Από το κλεισάκι της Αγίας Μαρίνας μέχρι το που πήγαινα και στην Αβερκά εκεί στις Μοσφυλιές. Έτσι. Λοιπόν, που πήγαινα πεζός, μικρός και ξυπνούσα και νωρίς το βράδυ μέχρι και το Κωνσταντία τους Βράχους που πήγαινα με το καλάμι και ψάρευκα. Είτε πεζός, είτε με το ποδήλατο. Λοιπόν, μέχρι τα 18 χρόνια ζούσαμε μια άλλη ζωή. Μια άλλη ζωή. Η Αμοχώστου ήταν μια κοσμοπολίτικη πολιτεία. Είχε πάρα πολύ τουρισμό. Μεγαλώσαμε διαφορετικά, τελείως διαφορετικά.